Ρε, καλώς τα πουλάκια που βλέπω γυρίσατε από το σχολείο. Μάθατε και σήμερα, μωρέ, πολλά γράμματα. Ναι, πατερούλη μου, μάθαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα στο σχολείο. Α, θα κάνατε σίγουρα και αριθμητική. Βέβαια, και εγώ είμαι πάρα πολύ καλός στην αριθμητική, πατερούλη μου. Πολύ ωραία, λοιπόν, τότε ας κάνουμε μερικές ασκήσεις αριθμητικής. Εσύ, ο Καραγκιόζης ο Καραγκιζόπουλος. Παρόν καλέ μου μπαμπά, θέλω παιδάκι μου να μου πεις πόσο κάνει 5 και 5. 5 και 5 μας κάνει 10. Μπράβο παιδί μου, να, να πάρε ένα δεκάρικο που είπε στη σωστή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ πατερούλη μου, θα αγοράσω σοκολάτες και καραμέλες. Μπράβο πουλάκι. Ο λυτήρης πατέρα έκανε λάθος. Γιατί έκανε ρε κοπρίκι λάθος? Εσύ το ρώτησες 5 και 5 και αυτός σου είπε ότι κάνει 10 και του δώσες ένα δεκάρικο. Ναι, άμα με ρώταγες εμένα πόσο κάνει 5 και 5 θα σου έλεγα ότι κάνει 50. Γιατί θα μου λέγες ότι κάνει 50? Για να μου δώσεις ένα 50. Ωραία αριθμητική, τα καλά και συμβαίνοντα. Για ένα εδώ εσύ μου στα ένα δεμένα, ναι πατέρου πυρικογκάκι μου. Αν το κακόμυρο, το κακόμυρο έχει ένα κεφαλάκι σαν σκεδρωμένο ούτι. Εσύ σε ποια τάξη πας πυρικογκάκι μου? Εγώ πατερούλη μου πάω στην πρώτη μικρή. Ωραία, κάνετε αριθμητική στην πρώτη μικρή? Ναι κάνουμε. Τότε θα σου βάλω ένα προβληματάκι, είναι λίγο δύσκολο, πρόσεχε. Ναι πατερούλη μου, θα προσέξω. Θέλω να μου πεις το εξής. Ας υποθέσουμε ότι εγώ σου δίνω ένα ευρώ. Μάλιστα. Και η μανούλα σου σου δίνει άλλο ένα ευρώ και σου λέει να πάει να τα δώσεις στον κολλητή. Ναι. Πόσα ευρώ θα του δώσεις? Μου δίνεις εσύ ένα ευρώ. Ναι. Και η μανούλα άλλο ένα ευρώ. Ναι. Και μου λέτε να πάω να τα δώσω στο κολλητή. Ναι. Πόσα θα του δώσω? Ναι, πόσα θα του δώσεις? Θα του δώσω 1,5 ευρώ. Πόσο? 1,5 ευρώ θα του δώσεις? Ναι, θα του δώσω 1,5 ευρώ. Οχ, μανούλα μου. Καλά, κι αν υποθέσουμε ότι σου δίνω εγώ 2 ευρώ. Ναι. Και η μανούλα άλλα 2 ευρώ και σου λέμε πάρε τα λεφτά αυτά και δώσε στον κολλητή. Πόσα ευρώ θα του δώσεις? Θα του δώσω 3,5 ευρώ. Ωχ, μανούλα, καλά ρε παιδάκι μου. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι 1 και 1 κάνει 2 και 2 και 2 κάνουν 4. Εσύ πώς θα δώσεις 1,5 ευρώ και 3,5 ευρώ? Ξέρεις πατερούλη μου γιατί θα δώσω 1,5 και 3,5. Ναι, γιατί? Για πες μου. Θα πάρω ένα 50ράκι για να αγοράσω κουλούρι στο σχολείο. Κουλούρι στο σχολείο? Ναι πατερούλη μου, πεινάω στο διάλειμμα και αφού δεν μου δίνεις εσύ τι να κάνω? Θα πάρω ένα 50ράκι να πάρω σχολείο, να πάρω σχολείο, να πάρω κουλουράκι. Ωχ, μανούλα μου, βγήκαν τα οικογενειακά μας στην χώρα. Ρώταμε ρε και εμένα, ρώταμε και εμένα, ρώταμε κάτι δύσκολο τώρα που είμαι ζεστός. Θα σε ρωτήσω κάτι δύσκολο, ναι ρώταμε να δεις τι καλός που είμαι στην αρχή. Άντε να σε ρωτήσω, πρόσεξε όμως, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρώταμε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ωραία λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι σε στέλνουμε για ψώνια. Πας πρώτα στο μπακάλι, ψωνίζεις και κάνεις ένα λογαριασμό 30 ευρώ. Ωραία, 30 ευρώ στο μπακάλι. Μετά πας στο κρεοκολείο και του λες να σου δώσει διάφορα κρεατικά και κάνεις ένα λογαριασμό 50 ευρώ. 50 ευρώ στο κρεοκολείο, το γωνιακό, ναι, ναι, ωραία. Μετά παίρνεις τσάντες φορτωμένος και πας στο φούρναρι. Παίρνεις ψωμιά, γάλατα, γιαούρτια, μια μουσταρδιά και του δίνεις και εκεί 8 ευρώ. Ωραία, 8 ευρώ δίνω και στο φούρναρι. Και μετά περνάς και από το ψιλικατζίδικο, αγοράζεις τσιγάρα για να φουμάρω, παίρνεις 3 σοκολάτες, παίρνεις και μια εφημερίδα, δίνεις και εκεί πέρα γύρω στα 7,5 ευρώ και γυρίζεις στο σπίτι. Ωραία. Πες μου τώρα τι θα κάνεις
για να λύσεις αυτό το πρόβλημα που σου έβαλε. Τι θα κάνω για να λύσω αυτό το πρόβλημα? Ναι. Τι θα κάνω για να λύσω αυτό το πρόβλημα που με έβαλες? Ναι. Θα αλλάξω γειτονιά. Α, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, τι να κάνουμε. Ήρθα κι εγώ σαν άνθρωπος στου γάμου τα μυστήρια και με την κυρία Καραγκιόζενα έκαναμε 3 κολλητήρια. 1, 2, 3. Παιδιά που είναι έξυπνα και με ζωή γεμάτα, μόνο που είναι κλέφτηκα λίγο πανάθεμάτα. Γεια σας και χαρά!